Επιμένουμε Ελλάδα λοιπόν και από όλες αυτές τις ωραίες εικόνες πάμε σιγά σιγά προς Ναύπλιο. Θα λέγατε μια βόλτα προς το Ναύπλιο, πάνω στον δρόμο στην Εθνική από Μυκήνες προς το Ναύπλιο. Ένα παλιό εργοστάσιο και πτηνοτροφείο έχει γίνει γκαλερί. Εκεί μέσα ζει η τέχνη. Πάμε να μάθουμε περισσότερα. Στον δρόμο για τον Ναύπλιο κοντά στο μοναστηράκι θα συναντήσετε και τον Δούριο Ύπο. Ναι, καλά ακούσατε. Πρόκειται βέβαια για ομοίωμα που έχει φτιάξει ένας ντόπιος καλλιτέχνης, ο Στέλιος Μαραγκός. Όπως μας εξήγησε ο ίδιος, ο Δούριος Ύπος έχει δύο πρόσωπα, το σιδερένιο και άγριο από τη μία και το ξύλινο, πιο γήινο και ανθρώπινο από την άλλη, όπως είναι η ίδια η ζωή και ο άνθρωπος σήμερα. Πατέρας πολύτεκνης οικογένειας, εργαζόταν από παιδί και αυτό στο εργαστήριο κεραμικής των γονιών του. Πριν από 12 χρόνια βρέθηκε στο παλιό εγκαταλελειμμένο πτηνοτροφείο και εκεί γεννήθηκε η ιδέα ενός χώρου τέχνης και δημιουργίας όνειρο ζωής για τον ίδιο. Βρήκα στην πίσω μεριά του κτηρίου ένα τεράστιο κοχλία μεταφοράς τροφίμων, ο οποίος είχε σαπίσει από το χρόνο. Ξεκίνησε φαρδίες και μετά φταίνευε. Όταν το είδα αυτό το πράγμα, λέω αυτός είναι η ουρά του Ντουρίκου. Έτσι ξεκίνησα πριν 12 χρόνια την ιδέα να μαζεύω αντικείμενα. Αλλά ήθελα να φτιάξω ένα Ντουρίκο στο Χριστό. Ο Ντούριος Ύπος είναι ένα από τα πολλά εκθέματα στο Σιλό Art Factory. Μέσα από τη τέχνη, ο χώρος προσκαλεί τον επισκέπτη να γνωρίσει μια φιλοσοφία ζωής που συνδυάζει τη φύση και το σύγχρονο τρόπο ζωής. Σε όλους όταν φτάνω σε αυτό το σημείο, σου ρωτάω ποιο είναι αυτό το άγαλμα. Ο Άτλας. Δυστυχώς, η γη μας έχει βγάλει αγκάθια και ο καψερός ο Άτλας δεν μπορεί να μας κρατήσει άλλο και θέλει να μας κατάξει. Πολέμη, κρίση, μνημόνια, 1002. Όλα τα παιδάκια όταν τα ρωτάω λέω τι, γιατί έχει βγάλει η γη αγκάθια. Μου απαντούν ότι είμαστε κακοί άνθρωποι. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση. Είναι σε 4 round τώρα, δύσκολο. Πρέπει να μας ξαναβάλει εδώ και να κάτσει στα γόνατα, όπως είναι σε όλες τις παραστάσεις που το ξέρουμε. Εγώ όταν βλέπω ένα αντικείμενο, το βλέπω με διαφορετικό μάτι. Το βλέπω σαν πόδι, σαν χέρι, σαν μάτι, σαν στήθος. Και γι' αυτό βλέπετε ότι ο Άτλας, παραδείγματος χάρη, είναι φτιαγμένος όλος από ανακυκλώσιμα υλικά που οι άλλοι πετάνε. Σιγά σιγά θέλω να μάθω τον κόσμο να μην πετάει τα πράγματά του. Έχουν γεμίσει τα ρέματα από πράγματα χρήσιμα. Στο εργαστήριο γίνονται σήμερα και μαθήματα βλυπτικής, κεραμικής, ζωγραφικής και εικονογραφίας. Για μικρά, αλλά και μεγάλα παιδιά. Επειδή είμαστε τουριστική περιοχή και οι Μυκήνες που τον άφησαν τεράστια επισκεψιμότητα, ήθελα από καιρό να κάνω ένα χώρο επισκέψιμο, αλλά να δίνω στα παιδιά και στον κόσμο κάτι διαφορετικό. Έτσι να τους δώσω να καταλάβουν, να βιώσουν τις αρχαίες τέχνες με τις τώρα.